συνεχίζουμε τις παρεμβάσεις μας σε όλο το δικό δίκτυο της Κεντρικής Μακεδονίας και φυσικά και εδώ στις ΣΕΡΕΣ, αναβαθμίζοντας τους δρόμους μας για να γίνουν πιο ασφαλείς και να δίνουν τη δυνατότητα για ταχύτερες και προφανώς ασφαλέστερες μετακινήσεις. Έτσι λοιπόν είμαστε εδώ τώρα που εκτελούνται οι εργασίες στο δρόμο ΣΕΡΕΣ Ζύχνη. Είναι ένας δρόμος ο οποίος εξυπηρετεί σημαντικά μεγάλες επιχειρήσεις της περιοχής, αλλά και τους συμπολίτες μας και τους επισκέπτες του τόπου μας, οι οποίοι έρχονται και χρησιμοποιούν τον δρόμο αυτό για να πάνε στη θάλασσα. Είναι λοιπόν προφανές ότι με τις παρεμβάσεις μας αυτές στο ειδικό δίκτυο των ΣΕΡΕΣ προσπαθούμε και αναπτυξιακά να υποστηρίξουμε την περιοχή, αλλά και να δώσουμε τη δυνατότητα στους συμπολίτες μας για ασφαλέστερες και ταχύτερες μετακινήσεις. Θα συνεχίσουμε και το επόμενο διάστημα τις παρεμβάσεις μας σε όλο το δίκτυο των ΣΕΡΕΣ και της Κεντρικής Μακεδονίας, γιατί ξέρουμε ότι υπάρχουν περιοχές που πρέπει να συνεχίσουν βελτιώσεις και αναβαθμίσεις τον δρόμο. Χρηματοδοτήσεις υπάρχουν για να συνεχιστούν αυτά τα έργα, κύριε Περιφέραρχα? Χρηματοδοτήσεις δεν υπάρχουν όπως υπήρχαν τα προηγούμενα χρόνια και αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε. Έχουμε μείωση προϋπολογισμών για ασφαλτοστρώσεις και συντηρήσεις δρόμων της τάξης του 90% σε σχέση με χρονιές προηγούμενες. Ωστόσο, προσπαθούμε εξοικονομώντας από άλλα προγράμματα και άλλες δράσεις να κατευθύνουμε πόρους στην αναβάθμιση του οδικού δικτύου. Γιατί ένα οδικό δίκτυο ασφαλές είναι προφανές ότι βοηθάει όχι μόνο την ανάπτυξη της περιοχής, αλλά και τις ζωές των συμπολιτών μας. Άρα λοιπόν, εμείς σε αυτό δεν κάνουμε εκπτώσεις και προσπαθούμε όπου υπάρχουν πραγματικά προβλήματα στο οδόστρωμα να παρεμβαίνουμε και να κάνουμε τις διορθώσεις που πρέπει να γίνουν.